Η μέχρι τώρα εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, με δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες νοσούντες καθημερινά, η άρνησή της να μην θωρακίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην επιτάσσει τις ιδιωτικές κλινικές, οι πάνω από 6.000 αναστολές υγειονομικών και η βολική για την ίδια θεωρία της ατομικής ευθύνης δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνιών για το πού θέλει να το πάει. Είναι μία πρώτη γεύση του νέου εμπορευματοποιημένου ΕΣΥ που διαφημίζει. Δράτη της χρυσής ευκαιρίας να δρομολογήσει τη σταδιακή απεμπλοκή της χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό άλλωστε έδειξε ο προϋπολογισμός του 2021, αυτό δείχνει και ο νέος του 2022. Την ενίσχυση επίσης της λειτουργίας τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αυτοτελή χρηματοδότηση, τη σκανδαλώδη ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και τον περιορισμό των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτος στους ανέργους και ανασφάλιστους στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου ίσα-ίσα για την επιβίωση που δεν θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά από τον ΕΟΠΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία και η ευθύνη φυσικά θα μεταφέρεται στον εθελοντισμό, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα κοινωνικά ιατρεία. Η ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του τομέα υγείας, όπως μας λέει, η οποία ξεκίνησε μάλιστα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε συνθήκες πανδημικής τραγωδίας, μεταφράζεται σε υποστελέχωση των μονάδων υγείας θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και σε εξουθένωση του υγειονομικού προσωπικού. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη απόφαση της 7ης ΥΠΕ στα μέσα του Οκτώβρη για τη μετακίνηση τριών αναισθησιολόγων από το νοσοκομείο Χανίων και τεσσάρων αναισθησιολόγων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για την πραγματοποίηση εφημεριών. Είναι η χρόνια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που εμποδίζει την επαναφορά λειτουργίας του αναισθησιολογικού τμήματος, ανεβάζοντας κατακόρυφα το χρόνο αναμονής για χειρουργία, 5.400 ασθενείς στη λίστα αναμονής στο Παγνί, ενώ λειτουργούν 6 από τις 7 χειρουργικές αίθουσες γενικής αναισθησίας. Στο Βενιζέλιο εκκρεμούν πάνω από 2.700 χειρουργικές επεμβάσεις. Στο νοσοκομείο Χανίων πάνω από 2.000. Στο Ρέθυμνο πάνω από 1.100. Στον Άγιο Νικόλαο πάνω από 300. Στην Ιερά Πέτρα πάνω από 100. Στη Σιτία πάνω από 130. Συνολικά σε επίπεδο Κρήτης εκκρεμούν 11.000 χειρουργία και πάνω. Μεταφράζεται επίσης σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών με το αντιπιστημονικό κριτήριο τη χιλιομετρική απόσταση αλλά και με το πρόσχημα της χαμηλής πληρότητας κλινικών όπως έγινε με τη συγχώνευση της παιδιατρικής και παιδοχειρουργικής κλινικής του Παγνή πετώντας τα σκουπίδια η διοίκηση του νοσοκομείου, η 7η είπε και ο Υπουργός με την απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση του κόμματός μας, την εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή της Παιδιατρικής που αντιτίθεται στην αντιεπιστημονική εγκληματική αυτή πράξη. Τα κυβερνητικά σχέδια που είδαν το φως της δημοσιότητας για περαιτέρω συγχώνευση νοσοκομείων με ειδική αναφορά σε μονάδες που γυρνιάζουν χιλιομετρικά, μεταξύ των οποίων τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιερά Πέτρα, Σιτίας και Νεάπολη στο Λασίθι, αποτελούν έγκλημα για το λαό και για τους υγειονομικούς. Τη στιγμή που λόγω της μορφολογίας του νομού, της ανάλογης συγκέντρωσης πληθυσμού σε 4 αστικά κέντρα και του άθλιου οδικού δικτύου, απαιτείται επίγουσα ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό και των 4 μονάδων, όπως επίσης του Κέντρου Υγείας Τζερμιάδου και όλων των περιφερειακών ιατρείων του νομού. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία, η οποία μάλιστα προβλέπει μέσα από ένα πλέγμα νομοθετημάτων την αλλαγή νομικής μορφής των νοσοκομείων και τη μετατροπή τους σε θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες του ΕΣΥ. Η περιβόητη έκθεση Πισαρίδη με κινησμό βαφτίζει αγκυλώσεις και αναχρονισμό την ανάγκη για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας ενώ ανάγει την πανδημία σε ευκαιρία για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Να γιατί η κυβέρνηση αξιοποιώντας τον εμβολιασμό από όπλο ενάντια στην πανδημία σε μέσο εισχώρησης των ιδιωτών δίνει τις ευκαιρίες για παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας
με αναθέσεις των διοικήσεων των νοσοκομείων σε εξειδικευμένες εταιρείες, με την παραχώρηση αγροτικών ιατρίων και κέντρων υγείας σε κοινοπραξίες ιατρών με τη μορφή leasing, ώστε να λειτουργούν ως ιδιωτικές εταιρείες υπό την εποπτεία του ΕΣΥ, με την ανάπτυξη ενιαίου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για να είναι, παίρνω και τη δευτερολογία μου κύριε Πρόεδρε, για να είναι πιο ανταγωνιστικά με τα αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα, με ανώτατη εξέταση ασθενή τα 15 λεπτά και κατάργηση της δωρεάν εξέτασης κατοίκων στους ασθενείς που δεν δύναται να μετακινηθούν. Επίσης, με την κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου των υγειονομικών και θέσπισης κριτηρίων και κινήτρων οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας που θα διαφοροποιήσουν τις αμοιβές γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω του συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και δομών. Καθώς επίσης, με τη σύμπραξη ασφαλιστικών εταιριών με τα δημόσια νοσοκομεία για την εισρωή κεφαλαίων, με τη μορφή ασφαλιστηρίων υγείας και την επινοικίαση δομών, όπως για παράδειγμα αίθουσες χειρουργείων, στον ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, στις μονάδες αιμοκάθαρσης, αποκατάστασης, ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και ανακουφιστικής φροντίδας και πολλά άλλα. Το νέο λοιπόν ΕΣΥ προϋποθέτει νέες περικοπές στις ιατρικές πράξεις, σε συνταγογραφείς και δαπάνες, σε συνδυασμό με την επέκταση του DRG, του συστήματος κατηγοριοποίησης ασθενών, σύμφωνα με τις ανάγκες αγοράς, δηλαδή πόσο κοστίζει κάθε ασθενής μια χειρουργική επέμβαση, μια ιατρική ή νοσηλευτική πράξη, τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα πάντα με τη λογική υγεία ίσον κόστος και ασθενής ίσον πελάτης. Χέρι-χέρι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ανέθεσαν στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών να αναπτύξει το ελληνικό σύστημα DRG. Για παράδειγμα, από τον Ιούλιο του 2021 αποφασίστηκε η ένταξη των νοσοκομείων της Κρήτης στο ελληνικό Ινστιτούτο DRG, καθώς και η εφαρμογή των διαγνωστικών ομοιογενών ομάδων. Πρόκειται για μέτρο που αποδέχεται αντιεπιστημονικά ότι υπάρχουν ασθενείς, ότι υπάρχουν ασθένειες και όχι ασθενείς, αδιαφορώντας για την ιδιαιτερότητα του ιατρικού ιστορικού κάθε ασθενούς και την αναγκαιότητα εξατομικευμένης αντιμετώπισης της κάθε περίπτωσης. Αυτούς τους στόχους υπηρετούν οι αθώες και φιλέσπλαχνες δωρεές από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους του Νιάρχου, του Λάτζη και ούτω καθεξής, για την ενίσχυση τάχα μου των νοσοκομείων, οι οποίες έχουν προκύψει βέβαια από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, για να δικαιολογούν φοροαπαλλαγές, διακανονισμούς σε ασφαλιστικές αποδόσεις μεγάλων κλινικαρχών, καλλιεργώντας παράλληλα την αντίληψη ότι οι σύγχρονες δομές υγείας είναι θέμα φιλανθρωπίας και όχι δικαιώματος. Η απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη χρηματοδότησης και λειτουργίας δεν είναι κάτι καινούριο. Τα απογευματινά ιατρία και οι διαγνωστικές εξετάσεις στα νοσοκομεία ήδη αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων για τα νοσηλευτικά ιδρύματα, πουλώντας υπηρεσίες υγείας, τις οποίες πληρώνουν οι ασφαλισμένοι είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω του ΕΟΠΗ, παρόλο που ο λαός τις έχει ήδη πληρώσει μέσω των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας. Υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, η διαρκώς αυξανόμενη μετακύληση επιπλέον δαπανών υγείας στους ασθενείς, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, με πρόφαση το δημογραφικό πρόβλημα και τις οικονομικές συνθήκες εντός ή εκτός χώρας, αποτελούν σκόπιμη, συνειδητή επιλογή των κυβερνήσεων, προκειμένου τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το σύνολο των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες υγείας του λαού, εξαναγκάζοντας τους ασθενείς να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας τα μαλλιά της κεφαλής τους για παροχές. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική που ζυγίζει την ανθρώπινη ζωή με γνώμονα το κέρδος, μόνο ο λαός με τον αγώνα του μπορεί να σώσει το λαό. Το ΚΚΕ κάνει κάλεσμα προς τους υγειονομικούς, προς όλο το λαό, για μαχητική συμπόρευση, για να δυναμώσει ο αγώνας και η διεκδίκηση για αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν, χωρίς επιχειρηματική δράση, με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση των δημοσίων μονάδων υγείας. Απέναντι λοιπόν στην εγκληματική πολιτική σας για την υγεία,
τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και την εμπορευματοποίησή της υπάρχει η διέξοδος. Οι θέσεις του ΚΚΕ στηρίζονται σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, προβάλλοντας με ρεαλισμό τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για ένα σύγχρονο και καθολικό κρατικό σύστημα υγείας και πρόνοιας. Η πρόταση αυτή είναι ασυμβίβαστη με το κυνήγι της καπιταλιστικής κερδοφορίας την οποία υπηρετείτε. Αυτό λοιπόν το εμπόδιο, καπιταλιστική διοκτησία και εξουσία, είναι που σημαδεύει σήμερα το ΚΚΕ. Κάποτε λοιπόν αλλάζουν οι καιροί και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε.